Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Προσωρινή σύνταξη στο 80% θα λαμβάνουν από εδώ και στο εξής οι ασφαλισμένοι που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτά πραγματικά είναι μια εξέλιξη που προκύπτει από την τροπολογία που ονομασχέτει που κατατάθηκε στην Βουλή και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να αυξάνει το ποσοστό από το 50% στο 80% με βάση τον νόμο Κατρούγαλου. Όποιος έκανε αυτή τη διαδικασία έπαιρνε σχετικά άμεσα το 50% της σύνταξής του. Τώρα όμως έχουμε μια διαφορά, ένα επιπλέον 30%, το οποίο για πολλές περιπτώσεις έχει πάλι μεγάλη αξία. Αν σκεφτούμε ότι δεν μιλάμε για τεράστιες συντάξεις, αυτά τα χρήματα μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 200 ευρώ το μήνα επιπλέον. Κάνουν τη διαφορά πραγματικά και κάνουν τη διαφορά με δεδομένο ότι ακόμα χρειάζεται κανείς να περιμένει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βγει η πλήρης σύνταξή του. Μιλάμε για αναμονή που μπορεί να φτάνει τα 1,5, μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 2 χρόνια. Οπότε είναι τεράστια διαφορά να παίρνει τα μισά χρήματα σε σχέση με αυτά που περίμενε να λαμβάνεις. Δεν είμαστε και στις εποχές που είχες κάποτε και μια πολύ καλή κάβα, είχες κάποια χρήματα στην άκρη και έρχεσαι, δεν πειράζει, τα πάρω όλα μαζεμένα. Τώρα που τα πράγματα είναι οριακά, αυτή η διαφορά του 30% έχει μεγάλη αξία και είναι και σε πραγματικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είναι για συνταξιούχους, οι οποίοι στη μεγάλη πλειονότητά τους δεν παίρνουν και τα άπειρα χρήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι το μέτρο αυτό αφορά μόνο τις κυρίες συντάκτες, δεν αφορά τις επικουρικές, το οποίο σημαίνει ότι για τις επικουρικές χρειάζεται ακόμα πολύ μεγάλη αναμονή. Αυτό που λέγαμε και πριν, αρκετοί μήνες αναμονής μέχρι να βγουν αυτά τα χρήματα, τα οποία να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν χάνονται, δεν είναι ότι δεν είναι. Αναδρομικά θα τα πάρει. Αλλά θα τα πάρει κάποια στιγμή αναδρομικά και βλέπουμε και πώς και με ποιο τρόπο και σε πόσες δόσεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κίνηση έχει να κάνει και με μνημονιακές υποχρεώσεις. Δεν έγινε μόνο για να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η ζωή των συνταξιούχων. Έχει να κάνει με την υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση να πληρώσει ληξιπρόθεσμα του δημοσίου. Οι συντάξεις είναι και αυτές ληξιπρόθεσμα του δημοσίου και όσο πηγαίναμε στο 50% τόσο αυξανόταν τα χρήματα που χρωστούσε το δημόσιο. Πηγαίνοντας τώρα στο 80% που θεωρητικά δεν έχει και μεγαλύτερη απόκληση, δηλαδή δεν υπάρχει λογική ότι θα σου βγει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το 20% ώστε να βγουν λάθος συντάξεις, βοηθάει και αυτό στην μνημονιακή υποχρέωση του της Ελλάδος να μειώσει πολύ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και βέβαια έχει ένα πολιτικό όφελος καθώς η κυβέρνηση θα μπορέσει να το προωθήσει ότι δίνει περισσότερα χρήματα στους συνταξιούχους εκεί που πριν από κάποια χρόνια περίμεναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα μπορεί να συνεχίζουν να περιμένουν αλλά τουλάχιστον θα περιμένουν για πολύ λιγότερα χρήματα.